έλεγα, ναι, ήταν το σωστό. Να τα λέμε κι αυτά. Έχω δει τη διαφορά, όντως. Αλλά δεν είναι πολύ εύκολο να βρω. Εντάξει. Θα προτιμάς, μην προτιμάς πολύ μητερά, γιατί ναι, μακραίνουν περισσότερο, να μην είναι πολύ προέλεξη το τακούνι. Βρίσκεις, δεν είναι ότι... Και νιώθω και καλύτερα και στο περπάτημα και... Βες. Ναι. Πολύ ωραίο το παπούτσι, φανταστικό. Ναι. Πολύ ωραίο πέδιλο, μπορείς να το βάλεις και όλες τις εποχές, χειμώνα, καλοκαίρι. Ωραίο πάρα πολύ και εμένα μου αρέσει το γαλάζιο με τον μπορντό. Πολύ ωραίο συνδυασμός. Ωραία τα έχεις σετάρει και εγώ θεωρώ υπερβολικό layering το σακάκι. Δεν χρειαζότανε. Αφού έχεις βάλει και το ζιβάγκο και το... Είναι του θείου μου το πουκάμισο, ένα τρικό και επειδή μου ήταν λίγο φαρδί, δεν μου άρεσε πως στεκόταν, γι' αυτό έβαλα το σακάκι. Οκ, okay, τότε ίσως θα ήταν καλύτερο αυτό που σου είπε ο Στέλιος, την πλεκτή ζακέτα. Μ' αρέσει, κοίτα να δεις τώρα, το καρό με το καρό δεν είναι άσχημο και όταν το έβγαλες, ίσως μου έκανε πολύ γαλάζιο και μ' άρεσε το καρό, αλλά απ' την άλλη είναι λίγο... Κάνει όλο το look σαν να σκέφτηκες πάρα πολύ. Καθόλου. Κι όμως, έτσι δείχνει προς τα έξω. Πολύ στυλιζαρισμένο. Ναι. Να βάλω και αυτό, να βάλω και εκείνο. Και είναι όλα δικά και τα look, δεν αγόρασα τίποτα. Είναι ωραία όταν δείχνουν σαν να μην έχεις προσπαθήσει πολύ. Ναι. Αυτό το ανεπιτίδευτο, γι' αυτό το λέμε. Είναι σαν να σηκώθηκες, να διάλεξες, τα βάλες και να αποπνέω μια χαλαρότητα. Φαίνεται. Αλήθεια. Παιδί μου, τώρα, αφού λες, μου τα φαρδί το πουκάμισο. Να βάλω το σακάκι για να μην είναι τόσο φαρδί το πουκάμισο. Στην αρχή τα είχα βάλει έτσι, λέω το πουκάμισο, τη φούστα, αυτά ντύθηκα κανονικά. Πιθανότατα... Και όταν μου φάνηκε λίγο το πουκάμισο, λέω θα βάλω και το σακάκι. Πιθανότατα μέσα, με μια μονόχρωμη πασμίνα, ένα κόντρα χρώμα να έχει ενδιαφέρον. Mm-hmm. Και η τσάντα μου κάνει σετ. Δηλαδή, πιο σετ δεν γίνεται. Είναι μπορντό, σετ η τσάντα, εκρού ναι, και το γαλάζιο, μπορντό, εκρού, γαλάζιο. Ναι, ναι. Αυτό συμφωνώ. Αλλά είναι ωραίο το λουξ. Ευχαριστώ. Τρία για σήμερα. Ευχαριστώ. Δημήτρη μου. Ιωάννα. Ναι. Πόσο καλή είσαι όταν έχεις νεύρα και τα μαζεύεις και τα κρύβεις και τα κρατάς μέσα σου και κάθεσαι ήσυχη και πίνεις σοκολάτα σου και διαβάζεις το βιβλίο σου. Μπράβο. Μισό λεπτό, να μείνω έτσι. Μαράκι μου, όλα καλά. Σε ακούω πολύ ώρα που μιλάς. Έχει γίνει κάτι? Όχι. Α, απλά σας ακούω και ναι, λέω κάτι θα έχει συμβεί για να είναι τόσο έντονη η συζήτηση. Όχι, κάτι το παιχνίδι λέγαμε, αλλά όχι πάνω σε αυτό της Ιωάννας. Εντάξει, συγγνώμη. Να την ακούσουμε λίγο. Δημήτρη μου. Ναι, λέγατε ότι τι είμαι. Με ίσχυ και με γλυκιά. Νεύρα. Τώρα έχω νεύρα. Βέβαια. Δεν έχεις. Έχω, ναι. Δεν χρειάζεται να τον ακούμε τώρα, αλλά τον βλέπω. Δεν έχω νεύρα. Δεν έχει νεύρα. Δεν έχω νεύρα. Είναι αυτό μετά την καταιγίδα. Ναι, αυτό ακριβώς είναι, ναι. Με νεύρα. Όχι. Οκ. Okay. Απλά να σας πω την αλήθεια, κουράστηκα να με λέτε αγενή, γιατί δεν είμαι και δεν μου αρέσει να βγαίνει αυτό προς τα έξω, γιατί πράγματι δεν είμαι, ούτε έχω πρόθεση να προσβάλλω κανέναν, ούτε να μιλήσω άσχημα. Εγώ το και πιστεύω δεν ότι δεν μου αρέσει πρόθεση να βγαίνει κάτι τέτοιο προς τα έξω. Κοίταξε να δεις. Και εγώ μίλησα και με την Νίνα backstage, γιατί δεν θέλω να στεναχωρώ κανένα, ούτε καλά να προσβάλλω κανένα. Και μάλιστα αυτό που πιστεύω είναι ότι όταν προκαλούμε και μάλιστα όταν μου μιλάει κάποιος για ευγένεια και ο ίδιος με χαρακτηρίζει κάπως, νομίζω ότι η ευγένεια δεν είναι δική μου, αλλά είναι του συνομιλητή μου. Γιατί εννοείς εγώ δεν εμένα έχω χαρακτηρίσει. Όχι, καθόλου. Εννοείς εμένα. Έξαλλος. Εννοεί την Νίνα που είπε ότι είναι καρναβαλίστικο, αλλά η Νίνα είπε το look σου θυμίζει καρναβαλίστικο. Δεν σε είπε καρναβάλι. Ναι, και πάλι όμως εγώ αλλά δεν χαρακτηρίζω. Αλλά και πάλι αφού σε χάλασε, πρέπει να το πεις. Όχι να τις απαντήσεις. Εγώ... Δεν είσαι κορίτσι του Μαϊστέρ. Ναι, αλλά Ρόξ. Καταλαβαίνετε ότι ο χαρακτήρας μου είναι λίγο έτσι γι' αυτό και δεν καταλαβαίνω πρέπει να είσαι πάνω διπλά στα προσεκτική μου από τα άλλα κορίτσια. Άρα, ναι, λοιπόν, γιατί εσύ θα χάσεις το δίκιο σου. Οποίος... Το χάνω συνέχεια. Πάνω στα νεύρα μου το χάνω. Επειδή λοιπόν πάνω στα νεύρα μας όλοι το χάνουμε το δίκιο μας, μετά σιγά σιγά αρχίζουμε και συγκρατούμε τα νεύρα μας. Και αρχίζουμε και έχουμε τον έλεγχο του εαυτού μας. Αυτό είναι. Γιατί υπάρχουν και δύσκολες στιγμές που πρέπει εκεί να δείξουμε την ψυχραιμία, να κρατήσεις τη φλόγα μέσα σου, αλλά να είσαι ψύχρεμος. Δεν μπορώ. Δεν μπορείς, αλλά πρέπει να το κάνεις άμα θες να γίνεις όλο και καλύτερη και να θες να μην είσαι αγενής. Γιατί ξέρεις, κάποιος γίνεται αγενής, μετά το μαζεύει, λέει συγγνώμη, μετά ξαναγίνεται αγενής, ξαναλέει συγγνώμη και δεν πιάνει τη συγγνώμη μετά. Πάντως... Δεν το λέω για σένα.
Πάντως τη ρώτησα την Ίνα, γιατί είμαστε το ίδιο ζώδιο. Ναι. Λέω μικρή και εσύ έτσι ήσουν και μου λέει ναι, και εγώ έτσι μου λες. Δεν άρα αυτό σου δίνει άφηση αμαρτιών. Αισθάνθηκα λίγο καλύτερα η αλήθεια είναι. Εγώ είμαι τη γνώμη πάντω να ξέρει ότι. Έντονη λέει σου είπε, δεν είπε ότι ήταν έτσι. Εμένα, έντονη, επιθετική ναι. μου είπε ότι ήταν. Ναι. Έντονη, όχι επιθετική. Αυτό. Αλλά ότι είχα μια ένταση. Ναι, δεν την ναι. έβγαζα με αυτόν τον τρόπο. Mm. Αλλά η μη τώρα τα αλλάζει, καταλάβατε. Δεν τα αλλάζει, δεν ξέρω τι αλλάζει. Απλά προσπαθούμε, ξέρεις, όλοι οι άνθρωποι όσο περνάει ο καιρός, οι μέρες, η καθημερινότητά μας, να γινόμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Συμφωνώ. Η καλύτερη εκδοχή εγώ του αυτού μας, λοιπόν. Εγώ έχω δουλέψει πολύ με τον εαυτό μου. Okay. Άρα, ήμουν λοιπόν... χειρότερη. Άρα, Τζίμι ήρωα. Έχει και χειρότερο. Άρα, Τζίμι ήρωα. Δεν φαντάζεστε. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ. Κοίταξε πάντως, δεν χρειάζεται να συνομιλήσουμε κάποιον. Φαίνεται κάποιος ο οποίος έχει θυμό και νεύρα. Και εσύ έχεις θυμό και νεύρα, οπότε γι' αυτό τα συζητάμε εδώ πέρα για να σου φύγουν. Ναι. Πάμε λοιπόν. Θα προτιμούσα μία άλλη φούστα. Ναι. Και νομίζω ότι η φούστα που θα προτιμούσα θα μπορούσε να ήταν στα χρώματα αυτής της εσάρπας. Δεν είμαι σίγουρος όμως.